Στο βίντεο παρακολουθούμε τη συζήτηση μεταξύ της Γεωργίας και της Ελένης. Οι δύο φίλες συναντιούνται στην έξοδο του σπιτιού της Ελένης. Η Γεωργία θέλει να γραφτεί σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να μάθει γερμανικά και ρωτάει την Ελένη αν είναι καλό το φροντιστήριο κοντά στο σπίτι της. Θα πάει να ρωτήσει τις ώρες μαθημάτων, τις τιμές και πώς μπορεί να κάνει εγγραφή. Θα φύγω εγώ, εσύ τι θα κάνεις? Πού πας? Θέλω να βρω ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Αυτό που πας εσύ είναι καλό? Θα μου πρότεινες να γραφτώ εκεί? Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι και πολύ κοντά μας, μόνο 5 λεπτά με τα πόδια από εδώ. Τι μαθήματα έχει, για ποιες γλώσσες? Είναι αρκετά μεγάλο. Έχει μαθήματα ενηλίκων για 6 ξένες γλώσσες. Ποια μαθήματα έχουν περισσότερους μαθητές? Τα μαθήματα αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών. Λιγότερους μαθητές έχουν τα ισπανικά, τα ιταλικά και τα ρώσικα. Εγώ λέω να αρχίσω γερμανικά. Μου αρέσει πολύ σαν γλώσσα, ειδικά η προφορά τους. Θα πας τώρα από εκεί να ρωτήσεις λεπτομέρειες? Ναι, θέλω να μάθω τις ώρες των μαθημάτων, πόσες ώρες είναι το μήνα, πόσοι μαθητές είναι σε κάθε τμήμα. Μπορείς να με περιμένεις 5 λεπτά να πάω στο σπίτι, να πάρω λεφτά και να πάμε μαζί στο φροντιστήριο? Θέλω να δώσω τα λεφτά για το μήνα. Εντάξει, δεν βιάζομαι. Αλήθεια, πόσο δίνεις το μήνα? 80 ευρώ. Δεν είναι πολλά. Αλλά εσύ τώρα θα πρέπει να πληρώσεις και εγγραφή. Θα σου τα πούνε εκεί. Καλά, πήγαινε και θα σε περιμένω απέναντι στην πλατεία. Μην αργήσεις. Όχι, σε 5 λεπτά θα είμαι κάτω.